Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Προχωράμε στο 10ο βίντεο της βιβλιομηχανικής 2. Σας υποθέσουμε δύο καταστατικά διανύσματα διαφορετικά, το ψιν ή διαφορετικά θα μπορούσαμε να το πούμε n απλά και το ψιμ που θα μπορούσαμε να το πούμε απλά m μέσα στο κέντρο βέβαια, μέσα σε αυτό το συμβολισμό δηλαδή. Σας υποθέσουμε ότι είναι το λοιπόν διαφορετικά, τότε θα λέμε ότι είναι ορθογώνια όταν το εσωτερικό του γινόμενο κάνει 0. Θυμηθείτε και ότι στον Ευκλήδιο χώρο δύο διανύσματα λέγονται ορθογόνια όταν είναι κάθετα μεταξύ τους και πότε είναι κάθετα όταν όντως το εσωτερικό του κινόμενο είναι 0. Να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε για την πληρότητα. Θα θεωρήσουμε ότι έχουμε έναν αυτοσυζυγή τελεστή ή ερμητιανό τελεστή. Αυτόν θα τον ορίσουμε παρακάτω. Στην πραγματικότητα, αυτοσυζυγής λέγεται ένας τελεστής όταν ισχύει αυτό εδώ, δηλαδή είναι ίσος με τον σύζυγή του, α ίσον α τάκι. Ας υποθέσουμε ότι γνωρίζουμε τα ιδιοδιανύσματα και, και τις ιδιοτιμές του ερμητιανού τελεστή. Έτσι λοιπόν, όταν δρά ο ερμητιανός αυτός ο αυτοσυζυγής τελεστής πάνω στα ιδιοδιανύσματά του, θα μας δίνει τις ιδιοτιμές του, πολλαπλασιασμένο με το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα. Θυμηθείτε ότι αυτή είναι εξίσωση ιδιοτιμών. Είναι εξίσωση ιδιοτιμών του τελεστή α. Έχουμε θεωρήσει επίσης ότι το φάσμα του, δηλαδή οι ιδιοτιμές του, είναι διακριτό. Παίρνουν διακριτές τιμές. Θα δείξουμε παρακάτω, το οποίο το έχουμε κάνει και στην κβαντομηχανική 1, ότι τα ιδιοδιανύσματα ενός αυτοσυζυγούς τελεστή αποτελούν πλήρη ορθοκανονική βάση, δηλαδή είναι κανονικοποιημένες στη μονάδα όταν παίρνουμε το εσωτερικό γινόμενο με τον εαυτό τους και είναι μηδενικές ορθογώνιες, δηλαδή όταν παίρνουμε το εσωτερικό γινόμενο μίας ιδιοκατάστασης με μία άλλη, ενός ιδιοδιανύσματος με ένα άλλο. Επομένως, συμπτυγμένα αυτή την ιδιότητα την γράφουμε έτσι. Το εσωτερικό γινόμενο ενός ιδιοδιανύσματος με ένα άλλο κάνει η δέλτα του Κρόνικερ, που σημαίνει ότι όταν είναι το ίδιο ιδιοδιάνυσμα παίρνουμε την τιμή μονάδα, ενώ όταν είναι διαφορετικό ιδιοδιάνυσμα παίρνουμε την τιμή 0. Το φασματικό θεώρημα μας λέει ότι κάθε φυσική κατάσταση ψ μπορεί να αναλυθεί στη βάση αυτή, δηλαδή στις ιδιοκαταστάσεις του τελεστή. Επομένως, αυτό εδώ είναι το φυσικό θεώρημα. Για όσους έχετε μελετήσει ανάλυση Φουργέ, θυμίζει ανάλυση Φουργέ. Τα σενή ονομάζονται συντελεστές και θα τα απολογίζουμε από ένα ολοκλήρωμα ή διαφορετικά από ένα εσωτερικό γινόμενο και σας το εμφανίζω. Συντελεστές σενή είναι το εσωτερικό γινόμενο της καταστάσεως ψινή πάνω στην ψη. Στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι η προβολή του διανύματος ψ πάνω στο διάνυσμα, πάνω στο ιδιοδιάνυσμα του τελεστή α ψινή. Είμαστε στο χώρο Hilbert. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι επειδή είναι αυτό εδώ πέρα ένα ολοκλήρωμα, ένα εσωτερικό γινόμενο, δείχνει ουσιαστικά το βαθμό επικάλυψης μια συνάρτησης ψινή πάνω στην άλλη ψ. Το σενή ονομάζεται πλάτος πιθανότητας, ενώ το μέτρο του στο τετράγωνο μας δίνει την πιθανότητα η φυσική κατάσταση ψ να περιγράφεται από την ψινή. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να ισχύει ώστε η συνάρτηση ψ να είναι κανονικοποιημένη. Τι πρέπει να ισχύει στους συντελεστές ώστε να είναι κανονικοποιημένη. Έχουμε κάνει ακριβώς την ίδια άσκηση στο παρελθόν, σε προηγούμενα βίντεο. Προσπαθήστε να το κάνετε και τώρα και εγώ θα σας εμφανίσω κατευθείαν το αποτέλεσμα. Για να είναι κανονικοποιημένη, πρέπει το εσωτερικό γινόμενο με τον εαυτό της να κάνει μονάδα και αν εκτελέσετε τις πράξεις, προκύπτει τελικά ότι το ίδιο το άθροισμα των μέτρων των συντελεστών να κάνει μονάδα. Από αυτό προκύπτει κιόλας ότι αυτό εδώ πέρα, εφόσον είναι άθροισμα κάποιων ποσοτήτων που τελικά μας δίνει 1, σημαίνει ότι είναι, περιγράφουν κάποια πιθανότητα. Έτσι, αν η ψ είναι κανονικοποιημένη, τότε
το σενή τετράγωνο είναι η πιθανότητα η φυσική κατάσταση ψ να περιγράφεται από την αντίστοιχη ψινή ή με άλλα λόγια σε μέτρηση του φυσικού μεγέθους α, γιατί ο τελεστής α περιγράφει κάποιο φυσικό μέγεθος, είναι να πάρουμε την ιδιοτιμία αν. Είναι αυτονόητο για κάποιους που δεν έχουν μελετήσει την κβαντομηχανική ένα να μην μπορούν να καταλάβουν αμέσως όλα αυτά που λέμε, αλλά γι' αυτό βάζουμε ασκήσεις, γιατί μέσω από τις ασκήσεις μπορούμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε και τη θεωρία και να διευρύνουμε το πνευματικό μας ορίζοντα, το πω. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση του συγκεκριμένου βίντεο, η οποία είναι αυτή εδώ. Μας δίνει μια κατάσταση η οποία έχει αναλυθεί ως γραμμικός συνδυασμός δύο άλλων καταστάσεων. Αυτές οι καταστάσεις ψ1 και ψ2 μας λέει όταν είναι ορθοκανονικά διανύσματα ενός φυσικού μεγέθους, που σημαίνει ότι τα ψ1 και τα ψ2 είναι βάσεις, ίδιο διανύσματα ενός ερμηνευτικού τελεστή, και μας ζητάει να βρούμε τη σταθερά νη. Να σας πω ότι θα μπορούσε η σταθερά νη να μην υπήρχε, δηλαδή να μας έλεγε ότι ψ ίσον ψ1 μείον ψ2 δεν είναι κανονικοποιημένη. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε με το χέρι τη σταθερά νη, δηλαδή να πολλαπλασιάζουμε όλες τις καταστάσεις με νη, αν δεν μας την έδινε. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο πρόβλημα οι συντελεστές είναι ο σε 1 ίσον με νη και ο σε 2 ίσον με μία νη. Η συνθήκη κανονικοποίησης δηλώνει ότι όταν μια κατάσταση είναι ένας γραμμικός συνδυασμός ορθοκανονικών ίδιων διανυσμάτων, τότε το άθροισμα των τετραγώνων, των μέτρων των συντελεστών πρέπει να είναι ίσο με 1. Επομένως μπορούμε να πάρουμε αυτή τη συνθήκη και με βάση την προηγούμενη σκέψη που κάναμε ή απόδειξη όσοι το κάνατε, να πούμε ότι οι συντελεστές, εφόσον ο συντελεστής 1 είναι αυτός και ο συντελεστής 2 είναι αυτός, τότε το μέτρο του στο τετράγωνο και το άθροισμά του συγκεκριμένα πρέπει να κάνει 1. Αυτό παίρνουμε και εδώ. Και προχωράμε και βγάζουμε τελικά ότι το νη είναι 1 δια ρίζα 2. Έτσι, η κανονικοποιημένη κατάσταση γράφεται σε αυτήν εδώ τη μορφή. Κάποιοι μπορεί να προτίμησαν έναν διαφορετικό τρόπο, στον οποίο να έγραψαν το ψ, αυτή εδώ την μορφή, που είναι το ΚΕΤ, μετά να βρήκαν το μπρα και να ξεκίνησαν διαδοχικά τους πολλαπλασιασμούς. Προφανώς το εσωτερικό γινόμενο ψ1, ψ1 κάνει μονάδα, ψ2, ψ2 πάλι κάνει μονάδα, ενώ ψ1, ψ2 ή ψ2, ψ1 κάνει 0. Βέβαια έκαναν περισσότερες πράξεις, αλλά μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο. Να κάνουμε τώρα μία παρατήρηση. Στην πραγματικότητα, η σταθερά κανονικοποίηση μπορεί να είναι αυτό εδώ, νη ίσον συν πλήν 1 δια ρίζα 2 εστιν γιοτ φι. Αν και το συν πλήν μπορεί να μπει μέσα και στο εκθετικό, δηλαδή να απορροφηθεί μέσα από το εκθετικό. Όμως, επειδή δεν αλλάζει το φυσικό περιεχόμενο, θα θεωρούμε τη σταθερά κανονικοποίηση θετική και πιο γενικά δίχως φάση. Η φάση εννοούμε αυτό εδώ πέρα που αποτελεί στην πραγματικότητα μία στροφή στο μηγαδικό επίπεδο. Αντιγράψτε αυτή την άσκηση και προσπαθήστε να την κάνετε μόνοι σας. Θέλω να το κάνετε και με τους δύο τρόπους. Να βρείτε δηλαδή να γράψετε το ΚΕΤ, μετά να βρείτε το μπρα και να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς και να βρείτε τελικά την σταθερά κανονικοποίηση, αλλά επίσης να πάρετε και ότι το τετράγωνο του μέτρου των συντελεστών, αν τους αθροίσουμε, πρέπει να κάνει μονάδα, που είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Ξαναλέω, το νη θα μπορούσε να μην υπήρχε και κάποιοι να το βάζετε με το χέρι. Εδώ πέρα εντοπίζουμε τους συντελεστές, ο σε 1 είναι ο νη, ο σε 2 είναι ο 2 γιοτ νη και ο σε 3 είναι το γιοτ νη. Έτσι το λοιπόν, για να είναι κανονικοποιημένη, το άθροισμα των τετραγώνων του μέτρου των συντελεστών πρέπει να κάνει 1. Αυτό παίρνουμε και εδώ. Το μέτρο του γιοτ κάνει μονάδα, θυμηθείτε το. Παίρνουμε αυτή την έκφραση, έτσι το μέτρο του νη στο τετράγωνο κάνει 1 έκτο, άρα το νη κάνει 1 δια ρίζα 6, το αντικαθιστούμε και γράφουμε τελικά την κανονικοποιημένη μορφή του. Θέλω να το δοκιμάσετε και με τον άλλο τρόπο που σας είπα. Πάμε να κάνουμε μία άσκηση, πιο γενική. Μας δίνεται ένας τελεστής, αυτήν εδώ της μορφής,
Μας ζητάει να βρούμε ποια είναι η κατάσταση που ικανοποιεί αυτήν εδώ την εξίσωση και μετά αφού τη βρούμε να την κανονικοποιήσουμε. Έτσι το λοιπόν ξεκινάμε από αυτήν εδώ τη σχέση. Όπως βλέπετε ο τελεστής έχει μία παράγω μέσα, ουσιαστικά θα προκύψει μία διαφορική εξίσωση. Θέλουμε το αψ να κάνει 0, δηλαδή η δράση του τελεστή α πάνω στη ψ μας δίνει 0, τι μηδενίζει την κατάσταση. Έτσι το λοιπόν αντικαθιστούμε. Δρούμε το κάθε το άθισμα των δύο τελεστών ξεχωριστά πάνω στην ψ. Θυμηθείτε ότι ο τελεστής της θέσης είναι η ίδια η θέση, έτσι τελικά προκύπτει αυτό εδώ. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε σιγά σιγά μια διαφορική εξίσωση ή διαφορετικά να το φέρουμε σε τέτοια μορφή ώστε να ολοκληρώνεται. Αυτό και κάνουμε σταδιακά. Και τελικά στο αριστερό μέλος κρατάμε τα ψ και στο δεξιό μέλος κρατάμε τα χ. Έτσι έχουμε ντε ψ προς ψ ίσον μείον χ δια χ τετράγωνο και έναντι χ. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε αόριστα αυτή εδώ τη σχέση. Το ολοκλήρωμα ντε ψ δια ψ μας κάνει ln του ψ. Ενώ αυτό εδώ πέρα, επειδή στον αριθμητή μπορώ να το γράψω σαν την παράγω του παρονομαστή, έχουμε τελικά αυτό εδώ. Προσέξτε κάποιες σταθερές. Όσοι δεν θυμούνται ολοκληρώματα, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά με βίντεο που σας θυμίζει παραγόγους και ολοκληρώματα. Κάνετε σιγά σιγά την ολοκλήρωση, δεν είναι τίποτα. Το μείον 1 δεύτερο μπορεί να υψωθεί μέσα στο λογάριθμο. Στην έκφραση χ τετράγωνο και 1 και όλη αυτή εδώ την έκφραση. Το στη μείον 1 δεύτερο στην πραγματικότητα σημαίνει 1 δια ρίζα. Το εις τη μείον 1 πάει τον αριθμητή, το γράφει στον παρανομαστή και το 1 δεύτερο στην πραγματικότητα είναι ρίζα, άρα μπορούμε να το γράψουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή και υψώνουμε εις την ε. Το σε είναι μια σταθερά και το ε εις την σε είναι μια σταθερά που το λέμε για ευκολία νη. Η κυματοσυνάρτηση παίρνει τελικά αυτήν εδώ τη μορφή. Το νη είναι η σταθερά κανονικοποίηση που πρέπει να προσδιοριστεί. Εδώ πέρα για να μην χάσετε χρόνο σας δίνουμε το ολοκλήρωμα αυτό εδώ πέρα, ότι το ολοκλήρωμα αυτό εδώ κάνει π. Επομένως, για να είναι κανονικοποιημένη, πρέπει το εσωτερικό της γινόμενο με τον εαυτό της να κάνει 1. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ολοκλήρωμα. Αντικαθιστούμε το μέτρο του τετραγώνου της ψ και παίρνουμε αυτό εδώ. Έτσι τελικά, το νη κάνει 1 δια ρίζα π. Και η κανονικοποιημένη κυματοσυνάρτηση είναι αυτή εδώ. Να σας την εμφανίσω κιόλας ποιο είναι το σχήμα της, αυτό εδώ πέρα. Και να προχωρήσουμε στην επόμενη άσκηση. Μας δίνει μια κατάσταση που είναι αυτό εδώ το πράγμα. Μην τρομάζετε, αυτά εδώ πέρα πάλι είναι κάποιες ιδιοκαταστάσεις ενός τελεστή. Στην πραγματικότητα αυτά εδώ πέρα αποτελούν τις σφαιρικές αρμονικές, θα τα δούμε αρκετά παρακάτω. Θα θεωρήσετε ότι είναι ορθοκανονικές βάσεις, δηλαδή όταν είναι το ίδιο παίρνουμε μονάδα, όταν κάτι αλλάζει από τους δείκτες, εδώ πέρα όπως βλέπετε έχουμε δύο δείκτες, κανένα πρόβλημα, τον L και τον M. Και μας ζητά να βρούμε τη σταθερά κανονικοποίησης. Βρείτε μου τους συντελεστές. Ο πρώτος συντελεστής είναι αυτός εδώ. Ο δεύτερος συντελεστής είναι αυτός εδώ πολλαπλασιασμένος με νη. Ο τρίτος συντελεστής είναι αυτός εδώ πολλαπλασιασμένος και αυτός με νη. Και ο τέταρτος συντελεστής είναι αυτός εδώ. Για να είναι κανονικοποιημένο αυτό το μακρινάρι, πρέπει το εσωτερικό γινόμενο με τον εαυτό του να κάνει μονάδα. Όπως είπαμε, παίρνουμε το τετράγωνο του μέτρου των συντελεστών και τα αθροίζουμε και απαιτούμε να κάνει 1. Αν το κάνουμε αυτό, προκύπτει τελικά ότι το νη κάνει 1 δια ρίζα 24π. Σας το βάζω τώρα σαν άσκηση γιατί αργότερα θα πρέπει να κανονικοποιούμε τέτοια καταστατικά γιανίσματα, άρα πρέπει να είστε σε θέση να το κάνετε. Το κανονικοποιημένο καταστατικό διάνισμα γράφεται σε αυτήν εδώ τη μορφή. Θα ήθελα πάλι να το κάνετε και με τον δεύτερο τρόπο, δηλαδή να γράψετε το ΚΕΤ, να βρείτε το μπρα και μετά να ξεκινήσετε τους πολλαπλασιασμούς. Όταν έχουμε εσωτερικό γινόμενο του ίδιου γιανίσματος με τον εαυτό του θα το αντικαθιστάτε με 1, ενώ όταν είναι διαφορετικό θα το αντικαθιστάτε με 0. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα ξαναλέμε, οι βάσεις αποτελούνται από 2 κουβατικούς αριθμούς, μη σας φαίνεται παράξενο, μπορεί να αποτελούνται και από περισσότερους. Κρατήστε για την ώρα ότι ο δείκτης L είναι ο κουβατικός αριθμός της τροχιακής τροφορμής και ο δείκτης M είναι ο κουβατικός αριθμός της τρίτης προβολής τροχιακής τροφορμής. Πάμε και στην τελευταία άσκηση, μας δίνει αυτή εδώ την κατάσταση και μας ζητάει να βρούμε τη σταθερά κανονικοποίηση. Εδώ πέρα στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν είναι και τόσο κβαντομηχανική αλλά μαθηματικό θα έλεγα.
γιατί ουσιαστικά πρέπει να υπολογίσουμε τελικά θα προκύψει ότι πρέπει να υπολογίσουμε αυτό το απειροάθροισμα και αυτό το απειροάθροισμα το υπολογίζουμε με αυτήν εδώ τη σχέση. Κάντε το σιγά σιγά, δεν έχω να σας πω κάτι. Αν δεν το θυμόσαστε αυτό, μπορείτε να δείτε μισό λεπτό να στο εμφανίσω. Ελπίζω να μην σας κουράσα, δείτε και εδώ πέρα τι γράφω. Σίγουρα κάποια πράγματα μπορεί να μην τα καταλαβαίνετε, ναι, το κατανοώ. Πάρτε μια γενική εικόνα. Αυτό που έχουμε σκοπό είναι να μάθετε να λύνετε ασκήσεις. Θα δείτε ότι σιγά σιγά θα μπορείτε αυτή τη ασκήση να την κάνετε με περισσότερη ευκολία. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στα επόμενα. Να είστε καλά και να έχετε υγεία.